Κυρία Κουμνινάκα, αυτή την συζήτηση που αφορά ειδικά τα μέτρα, θα ήθελα πάρα πολύ να μας πείτε πώς την βλέπετε, κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, και τη δική σας θέση, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό το καλοκαίρι τελικά δεν είναι κανονικό. Ναι, είστε και από τη Λέσβο εσείς άλλωστε, έχετε εικόνα τι συμβαίνει σαν νησί. Έχουμε εικόνα τι συμβαίνει στα νησιά, όχι μόνο με την ραγδαία εξάπλωση της πανδημίας πριν καλά-καλά προλάβει να επικρατήσει, να το πούμε έτσι, ο εφησυχασμός που καλλιέργησε η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα για να ξεκινήσει ο τουρισμός, αλλά έχουμε εικόνα τι συμβαίνει στα νησιά, κυρίως διότι μετά από 1,5 χρόνο πανδημίας παραμένουν τεράστιες οι ελλείψεις σε αναγκαίες υποδομές υγείας, παραμένουν μεγάλα και σοβαρά κενά στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ακόμα και στην αναγκαία επιδημιολογική επιτήρηση με τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ, και υπό αυτές τις συνθήκες αποδεικνύεται ότι είναι πολύ βαρύτερες οι ευθύνες της κυβέρνησης για την έλλειψη μέτρων και την πρόληψη και προστασίας στα νησιά από την εικόνα, αν θέλετε, που δημιουργείται όλο αυτό το διάστημα. Και επειδή άκουσα προηγούμενα τον κύριο Γαϊτάνη που είπε ότι δεν μπορεί να, να υπάρχει ένας ελεγκτικός μηχανισμός σε κάθε σπίτι, πριν φτάσουν να ελέγχουν τα σπίτια για το αν γίνονται ή όχι πάρτι, αν θέλετε, προσπαθούν. Καλά, εκεί τώρα που γίνονται τα πάρτι δεν είναι σπίτια. Τώρα ξέρετε καλά ότι μιλάμε για τεράστιες βίλες και για κατοσταριές. Πριν λοιπόν μπουν στην προσπάθεια να αναζητήσουν αυτούς τους χώρους, ας αναζητήσει αυτό που είναι εμφανές, που το βλέπει ο καθένας μας, τις ευθύνες για το συνωστισμό στα μέσα μαζικής μεταφοράς που παραμένουν 1,5 χρόνο μετά την πανδημία, τις ευθύνες για το συνωστισμό στα αεροπλάνα που εμείς που ταξιδεύουμε στα νησιά χτυπάει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά που χρειάζεται να μπούμε παστομένοι στα πλοία, στα αεροπλάνα, στα λεωφορεία, με ελλιπέστατους ελέγχους, παρά την όλη προπαγάνδα που αξιοποιεί όλο αυτό το διάστημα η κυβέρνηση, και βέβαια στις ελλιπείς μονάδες και δομές υγείας που υπάρχουν σε όλα τα νησιά, και όχι μόνο βέβαια αυτά του υψηλού τουρισμού, αλλά τα όσα ζήσαμε την τελευταία εβδομάδα με την έλλειψη ακόμα και ξενοδοχείων, καραντίνας κλπ. Έχετε αποδεικνύουν ότι... Ακούω τι λέτε. Θέλω να σας ρωτήσω όμως και κάτι, το οποίο αφορά εργαζόμενους, και ξέρω ότι από το ΚΚΕ έχετε εμπειρία και έχετε και επαφή με τους εργαζόμενους. Στη Μύκονο υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό εργαζόμενων το οποίο δεν έχει εμβολιαστεί. Θέλετε να είναι ευθύνη της κυβέρνησης, είναι. Θέλετε να μην είναι, δεν είναι. Δεν έχει σημασία αυτό, εσείς θα μου πείτε. Ρωτώ κάτι όμως. Για να λειτουργήσει, κάποιοι λένε ότι πρέπει να εμβολιαστούν. Σχεδόν υποχρεωτικά. Σε αυτό τι θέση έχει το ΚΚΕ αναφορικά με τον εμβολιασμό στους εργαζόμενους, στους τουριστικούς προορισμούς και με υγειονομικό προφίλ, δηλαδή με άμεση επαφή. Ναι, το ζητούμενο δεν είναι αν θα φτάσουν. Πριν φτάσουμε στους εργαζόμενους στον εμβολιασμό στις περιοχές, να το πούμε έτσι, με τουριστικό προφίλ, εμείς ως κόμμα από την πρώτη στιγμή επισημάναμε την ανάγκη, είμαστε υπέρ του εμβολιασμού με όλα τα εγκεκριμένα εμβόλια, όλα τα ασφαλή εμβόλια, και επισημαίναμε ότι την ανάγκη αυτός ο εμβολιασμός να γίνει γρήγορα και να επιδιωχθεί να έχει πρόσβαση όλος ο πληθυσμός σε όλα τα ασφαλή εμβόλια. Τώρα έχει πρόσβαση όμως ο πληθυσμός. Πριν φτάσουμε όμως σε αυτό το στάδιο, θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι φταίει και έχει δημιουργηθεί, αν θέλετε, και μια αμφισβήτηση, ένας φόβος, ένας δισταγμός σε πολλούς από τους εργαζόμενους για να φτάσουν να πάνε στον εμβολιασμό. Πρέπει να είναι εμβολιασμένοι όμως οι... Αναγκαία κατάκτηση και της επιστήμης που θα πρέπει να έχει πρόσβαση όλοι οι εργαζόμενοι, και προφανώς και εμείς ως κόμμα, αν θέλετε, και με τα δημοσιευμένα αποτελέσματα και από όλες τις εκδηλώσεις που κάνουμε, είμαστε οι πρώτοι που με υπευθυνότητα καλούμε τον κόσμο να εμβολιαστεί. Λοιπόν, για πάμε. Όμως, τι είναι αυτό που δημιουργεί αμφιβολία στον κόσμο να πάει να εμβολιαστεί? Δεν είναι οι παλινοδίες και τα αντιφατικά, αν θέλετε, μηνύματα που δόθηκαν και για να ικανοποιηθούν οι φαρμακοβιομηχανίες και οι αντιθέσεις που υπάρχουν, αλλά ακόμα την ώρα που η κυβέρνηση μιλάει για υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών στους εργαζόμενους στον τουρισμό, όμως την ίδια στιγμή εμβολιασμένοι και ανεμβολιαστοί συνοστίζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτή τη συζήτηση, κύριε Κομινάκα, στο ΚΚΕ, που αφορά και διαχωρισμούς, και όσο ακούσατε από τους συναδέλφους σας πριν, πώς το ακούτε? Είστε θετικοί καταρχάς
στο Κομμουνιστικό Κόμμα σε ό,τι αφορά διαχωρισμούς, όπως την εστίαση αργότερα σε άλλους τομείς. Πρώτον, να πω μια κουβέντα, γιατί είναι πραγματικά αποτελεί πρόκληση, ιδιαίτερα για τους κατοίκους των νησιών, να ακούνε τον καυγά μεταξύ της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος περισσότερο υποβάθμισε το δημόσιο σύστημα υγείας, ποιος έκλεισε περισσότερα νοσοκομεία, ποιος θα άφησε υποστελεχωμένα και αυτά που άνοιξε, ποιος υποβάθμισε και άφησε με κενά τις δημόσιες δομές υγείας. Και δεν θέλω να αναφερθώ σε αναλυτικότατα περιστατικά που αναδεικνύουν τα έργα και τις ημέρες όλων και της μίας και της άλλης κυβέρνησης. Γι' αυτό εξάλλου δεν ήταν τυχαία και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για να βρουν ένα κοινό υπουργό υγείας. Την ίδια πολιτική μοιράζονται στο ζήτημα της υγείας. Γι' αυτό σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μετά από 1,5 χρόνο πανδημίας και τα όσα ζήσαμε με τον ιδιωτικό τομέα να θησαυρίζει σε βάρος της ανάγκης του λαού για υγεία, για την δημόσια υγεία, ανακοινώνει συγχωνεύσεις και κλείσιμο νοσοκομείων ως φάρμακο για τα όσα αντιμετωπίσαμε. Γι' αυτό και βέβαια και στα νησιά, που υποτίθεται ότι τώρα με μεγάλη καθυστέρηση οργανώνεται σύστημα ελέγχου και προληπτικού ελέγχου και παρακολούθησης της πανδημίας, οι κάτοικοι δυσκολεύονται για να βρούνε τέτοιο δημόσιο οργανωμένο σύστημα και αναγκάζονται να καταφεύγουν στις ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας και να πληρώνουν πανάκριβα ακόμα και αυτά τα αναγκαία προληπτικά rapid test τιμωριακά. Τώρα, σε σχέση με τον διαχωρισμό εμβολιασμένων και ανεμβολιαστών. Εκεί θέλω να πάω. Άμα είχαν εμβολιαστεί, δεν θα τα πλήρωναν, κυρία Κομνηνάκα. Αυτό το αποκορύφωμα, μισό λεπτό, είναι το αποκορύφωμα της υποκρισίας από τη μεριά της κυβέρνησης. Γιατί εμείς θα θέσουμε ένα πολύ απλό ερώτημα που το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Στα μετρό και στα λεωφορεία που θα μπουν ο κόσμος για να φτάσει στα εστιατόρια που θα διαχωριστούν, διαχωρίζονται οι εμβολιασμένοι από τους ανεμβολίαστους? Παίρνονται μέτρα αύξηση των δρομολογίων ώστε να μην υπάρχει ο συγκροτισμός που θα δημιουργήσει αυτά τα προβλήματα? Τα δρομολόγια έχουν αυξηθεί. Στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, έγιναν υποχρεωτικά εδώ και 1,5 χρόνο η αυστηρή τήρηση των προληπτικών μέτρων, αποστασιοποίηση των υποχρεωτικών ελέγχων κλπ. Ώστε σήμερα να μπορεί και ένας κόσμος, να το πούμε έτσι, να αποδεχτεί. Άρα το ΚΚΕ προτείνει διαχωρισμό. Κυρία Κομνηνάκο, ο Γιώργος Ομουρούτσης θέλω να σας ρωτήσω. Άρα με βάση το επιχείρημά σας, το ΚΚΕ προτείνει διαχωρισμό, για παράδειγμα, εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή στα σχολεία? Προτείνει να πάρθουν μέτρα ώστε ο κόσμος να ενημερωθεί πλήρως, να πιστεί γρηγορότερα για τον εμβολιασμό, να πάρθουν μέτρα για να αραιώσουν, να αυξηθούν τα δρομολόγια και να αραιώσουν ο κόσμος στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ώστε να μην συνοστίζεται και αντιμετωπίζει όλους τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι. Άρα προτείνετε και εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι μαζί να είναι στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Υγείας και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ώστε να μπορεί πιο εύκολα, αν θέλετε, να γίνεται και απαραίτητος προληπτικός έλεγχος για τον καθένα που θα πάει να εμβολιαστεί, με ποιο εμβόλιο πρέπει να ολοκληρώσει, κύριε Γαϊτάνη, παρακαλώ. Να υπάρχει η αναγκαία επιτήρηση των εμβολιασμένων, ώστε να αντιμετωπίζονται, αν θέλετε, και τα φαινόμενα φόβου, ανησυχίας που υπάρχει σε έναν κόσμο απέναντι στον εμβολιασμό. Και βέβαια να μην καλλιεργείται, να μην στρώνει έφορο έδαφος η κυβέρνηση με όλα αυτά τις παλινοδίες που κάνει, στο να επικρατούν λογικές ανορθολογισμού, αντιεπιστημονικές απόψεις, βέβαια, που είναι απόλυτα κατακριτές και κανένας. Είναι κατανοητό, κυρία Κομνηνάκα, και καθαρό αυτό.